Αρχιεπισκοπής, τον κύριο Στέγιο Γεωργίου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, σας χαιρετώ. Πόσα δωμάτια θα έχουν αυτές οι εστίες, κύριε Γεωργίου? Οι φοιτητικές εστίες του Λεμεσό θα περιλαμβάνουν 290 δωμάτια. Και θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να φιλοξενούμε τους φοιτητές μας Οκτώβριο. Θα ολοκληρώσουμε την ανέγερση τέλος Σεπτεμβρίου. Ο στόχος είναι για τέλος Σεπτεμβρίου και να δεχτούμε τους φοιτητές αρχές Οκτωβρίου. Και ο σκοπός της ανέγερσης αυτού του έργου? Ο σκοπός της ανέγερσης ήταν μετά από συμφωνία του Μακαριωτάτου και Επισκόπου Κύπρου με τον Υπουργό Παιδείας, τον τότε Υπουργό Παιδείας, μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής με βάση συγκεκριμένων κριτηρίων να στηρίξουμε άπορες οικογένειες, άπορα μωρά, έτσι ώστε να έχουν ένα πολύ χαμηλό ενίκιο για να μπορέσουν να σπουδάζουν απρόσκοπτα. Άρα θα είναι μόνο για παιδιά που έχουν ανάγκη, κύριε Γεωργίου? Θα είναι ένα μέρος των δωματιών, 200 κλίνες από τις 290, θα είναι για αυτό το σκοπό, σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ. Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον ή έχουμε ήδη κάνει επαφή με το ΤΕΠΑΚ για να μας πει ποιοι είναι οι φοιτητές που ενδεχομένως να χρειάζονται βοήθεια? Είμαστε σε προχωρημένες επαφές με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπάρχει ήδη μια ομάδα η οποία θα αξιολογήσει τα κριτήρια. Θα είμαστε έτοιμοι με τις αρχές του Οκτωβρίου να μπουν οι νέοι φοιτητές μέσα. Ποιο είναι το κόστος, το συνολικό αυτού του έργου? Το οικονομικό σκέλος επιβεβαιώνει ότι θα είναι πολύ πιο χαμηλό σε σχέση με τα υφιστάμενα ενίκια στη Λεμεσό, και αυτό είναι και ο αρχηγός στόχος και σκοπός. Αλλά για τις τελικές τιμές θα ανακοινωθούν αργότερα και με επίσημο τρόπο από την Αρχιεπισκοπή. Κοντά δεν θα ξεπερνούν, παραλαμβάνω όπως είπε και ο δημοσιογράφος, τα 250 ευρώ. Α, εσείς μας λέτε για το ενίκιο ότι θα είναι μέχρι 250 ευρώ για τα... Εκεί θα κυμαίνεται, αλλά δεν μπορώ να πω ακριβώς αν είναι 240 ή... Ναι, θα το περιμένουμε αυτό. Το κόστος του έργου, συνολικά οι φοιτητικές εστίες, πόσο κόστισε για την ανέγερσή του? Αν έρχεται κοντά στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Και τα καλύπτει η Αρχιεπισκοπή όλα? Και τα καλύπτει όλα η Αρχιεπισκοπή και είναι σε υγιή της Αρχιεπισκοπής. Είναι κάποιο άλλο έργο, ενδεχομένως σε άλλη επαρχία, παρόμοιο με αυτό, κύριε Γεωργίου, που σκέφτεται η Αρχιεπισκοπή? Γιατί είναι μια πολύ καλή προσπάθεια, θα βοηθηθεί πάρα πολύ κόσμο. Το αρχικό αίτημα του Υπουργού Παιδείας για τους φοιτητές και το κόστος κατοίκησης ήταν για τη Λεμεσό, που υπήρχε τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις και για τη Λευκοσία, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι σε αρχικό. Ήταν μεγαλύτερο, εντοπίστηκε μεγαλύτερο πρόβλημα στη Λεμεσό, δηλαδή? Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Βάσει των απαιτήσεων του τότε Υπουργού Παιδείας. Κόσμος που το παρακολουθεί το θέμα και νιώθει ότι έχει ανάγκη, κύριε Γεωργίου, μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιον τρόπο μαζί σας για να εκδηλώσει ενδιαφέρον ή να το κάνει μέσω του Πανεπιστημίου? Όχι, οι αιτήσεις θα βγει ανακοίνωση αν θα είναι μέσω του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, αλλά θα ήταν καλό. Υπάρχουν τηλέφωνα επικοινωνία στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου, όπου μπορούν να δείξουν το ενδιαφέρον τους για νίκιο. Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Σας χαιρετώ.